του Ακέλ. Έγινε αυτή η συνάντηση σε μια περίοδο όπου κορυφωνόταν η τουρκική επιθετικότητα και ο κύριος Αναστασιάδης παρουσιαζόταν αμετακίνητος, άκαμπτος και έτοιμος να αντιπαραταχθεί εφόλης της ύλης με τον κύριο Ερντογάν και την Τουρκία. Προκαλεί πολλά ερωτηματικά λοιπόν το γεγονός ότι σε εκείνη τη φάση ο κύριος Αναστασιάδης επέλεξε να συναντηθεί με τον εκλεκτόν της Άγκυρας. Την ίδια ώρα η Πινδάρου στέκεται στις ξεκάθαρες όπως ισχυρίζεται προθέσεις της ψευδοκυβέρνησης για το Βαρόσι. Από τη μία, αντί της επιστροφής του συνόλου της περίκλειστης περιοχής των Βαρωσίων στους νόμιμους κατοίκους, επιζητούν να διεκδικήσουν ένα μέρος ως ιδιοκτησία του ΕΦΚΑΒ και το υπόλοιπο, κρατώντας το υπό τουρκοκυπριακή διοίκηση, να καλέσουν τους Ελληνοκυπρίους αν θέλουν να επιστρέψουν. Τέτοιες προσεγγίσεις είναι απαράδεκτες. Εάν η τουρκική πλευρά επιθυμεί να υπάρξουν πραγματικές εξελίξεις στο θέμα της αμοχώς του, ας αποδειχθούν την εφαρμογή της παραγράφου 5 της Συμφωνίας Κυπριανού Ντεχτάς του 1979. Συμφωνία Κυπριανού Ντεχτάς του 1979 και το ψήφισμα 550 του ΟΗΕ αναφέρουν ρητός πως η αμόχωστος πρέπει να αποδοθεί κατά προτεραιότητα στους νόμιμους κατοίκους της και πως σε καμία περίπτωση αυτό δεν πρέπει να εντάσσεται ως μέρος της λύσης. Πολύ πιο εύκολο επικισμό θέλουν να πετύχουν οι Τούρκοι, υποστηρίζει η αλληλεγγύη. Για επικίνδυνα επικοινωνιακά παιχνίδια με την κατεχόμενη αμόχωστο κάνουν λόγο οι οικολόγοι, ενώ το ΕΛΑΜ από την πλευρά του κάνει λόγο για την ανάγκη νέας εθνικής στρατηγικής. Στην πράξη κρίνεται από αύριο στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο